Στην κορύφωση της γρίπης βρισκόμαστε αυτή την χρονική περίοδο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, Χαράλαμπο Τσεβεκίδη. Ο κύριος Τσεβεκίδης μίλησε στον Φλάζ για το θέμα, δίνοντας πολλές χρηστικές συμβουλές με στόχο την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασθένειας. Κύριε Γαϊτάνη, βρισκόμαστε στην κορύφωση την κορύφωση της γρίπης. Αυτή είναι η εποχή της. Το ξέρουμε, κάθε χρόνο μεταβάλλεται σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είμαστε σε μία από αυτές τις κορυφώσεις της γρίπης, της έκστασης γρίπης. Είναι ένα πράγμα το οποίο το περιμένουμε. Έχουν γίνει διάφορες καμπάνιες όσον αφορά τον εμβολιασμό. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού είναι εμβολιασμένο. Από εκεί και πέρα, όπως κάθε χρόνο, δυστυχώς έχουμε θύματα. Όταν εμφανίζονται τα πρώτα θύματα από τη γρίπη, ξεκινάει ένας μεγάλος διάλογος, ένας προβληματισμός όλων και της κοινωνίας. Τώρα, τι θα μπορούσε να κάνει ένας πολίτης για να προφυλαχθεί από τη γρίπη? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να εμβολιαστεί. Ιδίως οι ομάδες αυτές των πολιτών, οι οποίες ονομάζονται ότι είναι οι ευπαθείς. Ποιες είναι αυτές, να τις πούμε έτσι απλά και καθαρά στον κόσμο, αν και πολλοί το γνωρίζουν, αλλά δεν πειράζει, η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως. Είναι τα άτομα τα οποία είναι άνω των 60 ετών, άτομα τα οποία έχουν κάποια καρδιακά προβλήματα, άτομα που έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζαχαρώδη διαβήτη ή κάποια μεταβολικά νοσήματα, άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μία άνοσο καταστολή, δηλαδή παίρνουν φάρμακα τα οποία κατεβάζουν την άμυνα του οργανισμού, όπως παραδείγματος χάρη κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χημειοθεραπείες, κάνουν ακτινοβολίες. Όλες οι έγκυες, οι λεχόνες και οι θυλάζουσες μητέρες, άτομα τα οποία φροντίζουν μικρά παιδάκια κάτω των 6 μηνών, άτομα τα οποία φροντίζουν ηλικιωμένους, φυσικά όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων μας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τα νεφρά τους, έχουν νεφρική ανεπάρκεια, αν και αυτοί όλοι οι τελευταίοι μάλλον είναι πολύ καλά ενημερωμένοι και σχεδόν περισσότεροι είναι εμβολιασμένοι. Αυτές είναι οι κυρίες ομάδες οι οποίες θα πρέπει να είναι εμβολιασμένες. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέχουμε είναι λίγο στους χώρους όπου συγχρονίζονται πολλά άτομα. Εκεί να ανοίγουμε τα παράθυρα, να υπάρχει ένας εξαρισμός, να κοιτάμε δηλαδή να μην είναι κλειστός ο χώρος και να πνέουν πολύ, γιατί ένας έχει γρήπη μπορεί να μεταδώσει τους υπολείπους. Όταν έχουμε ένα κρυολόγημα, να κοιτάμε να μην πηγαίνουμε είτε στο σχολείο είτε στη δουλειά για να μην μεταδώσουμε κάποια γρήπη. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε ότι όταν φταρνιζόμαστε σε ένα χαρτομάντιλο ή στον αγκώνα μας, να καθαρίζουμε, να πλένουμε τα χέρια μας με άφθονο σαπούνι, και φυσικά υπάρχουν και αυτά τα μαντιλάκια, τα αντισηπτικά, τα οποία καλό θα ήταν να τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά. Πότε πιστεύετε ότι θα δούμε ύφεση της γρίπης, από ποιον μήνα, από κλιμάκωση δηλαδή? Συνήθως αμέσως μετά από αυτή την έξαρση, αμέσως μετά λοιπόν υπάρχει ένα κύμα ύφεσης, δηλαδή θεωρούμε ότι μέχρι στις επόμενες 10 μέρες θα καμφθεί αυτό το κομμάτι. Το θέμα, κύριε Γαϊτάνη, είναι ότι μπορεί να επανεμφανιστεί με δεύτερη αιχμή περίπου στον επόμενο μήνα, δηλαδή γύρω στο Μάρτιο με Απρίλιο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό είναι εξαρτάται το τι καιρό θα κάνουμε. Ξέρετε, αυτός ο καιρός ο οποίος είχαμε, που έκανε πολλά κρύα και πολλά χιόνια, μετέφερε λίγο πιο πίσω αυτό το φαινόμενο της γρίπης, γιατί πέρυσι, αν θα δείτε σε ρεπορτάζ που κάνετε, ήταν λίγο πιο νωρίς. Ήταν γύρω στις 15-20 μέρες νωρίτερα. Επομένως, οι κλιματολογικές συνθήκες παίζουν ένα ρόλο στο πότε θα εμφανιστεί, πότε θα σκύψει δηλαδή η γρίπη. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε κάθε χρόνο. Θα πρέπει να μην υπάρχει ο πανικός, να υπάρχει μια λογική, να παίρνουμε τα μέτρα προφύλαξης, να εμβολιαζόμαστε και να κάνουμε τα σωστά.